το απόλυτο παιχνίδι μόδας ξεκινά! 5 γυναίκες από όλη την Ελλάδα, με διαφορετικές ηλικίες και στυλ, ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Οι υποψήφιες μας αποκαλύπτουν το στυλ τους και ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Αναδεικνύει τα πιστιά μου, μ' αρέσει. Κορίτσια μου, έχετε το μου σημείο εκεί, οπότε καταλαβαίνετε. Και οι πέντε έχουν μια πολύ ευχάριστη αποστολή. Να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους τον χρόνο που είναι περιορισμένος και το budget που είναι συγκεκριμένο. Συνήθως όλες οι υπόλοιπες όταν χωρίζουν αδυνατίζουν. Εγώ με μία εξαίρεση στον κανόνα, τρώω από στεναχώρια μου. Κατά τη διάρκεια των αγορών τους φυσικά, δεν λείπουν και οι ανατροπές. Ηρακλή μου, μας χάλασε η Βίκη τη βραδιά μας που τα πηγαίναμε για χώρο. Τα μαλλιά και το μακιγιάζ τους τα επιμελούνται μόνες τους στο καμαρίνι του Shopping Star. Μέσα σε 20 λεπτά, υπό το άγρυπνο βλέμμα των υπολείπων υποψηφίων. Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Βίκη Σκαγιά. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star για αυτή την εβδομάδα είναι... Τη Δευτέρα, η Βίκη Καγιά ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Δημιουργική με ζιβάγκο το βράδυ. Πρώτη στον αγώνα του Shopping βγήκε η 32χρονη Αμάντα. Έκανε τις αγορές της στο Μαρούσι και τη Νέα Ιωνία. Νομίζω ότι έχω γυρίσει στο σχολείο. Έχασε 35 ευρώ στο παιχνίδι των φακέλων. Δυστυχώς δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τις αγορές της. Ελπίζω τα κορίτσια να το παραβλέψουν και να με κρίνουν σύμφωνα με το σύνολο. Περπάτησε στην πασαρέλα, κρίθηκε. Η Αμάντα πιστεύω για μένα δεν θα είναι η shopping star της εβδομάδας. Ήταν εκτός θέματος. Και βαθμολογήθηκε με 6,75 στα 10. Χθες Τρίτη, η 55χρονη Αλίνα έκανε τα ψώνια της στο Χαλάνδρι. Τα στεναχωρούνται. Φάνηκε να διασκεδάζει και να περνάει καλά στα μαγαζιά. Ο φάκελος που επέλεξε τη στέρισε 10 πολύτιμα λεπτά. Τούρε, βγήκε με αέρα στην πασαρέλα, κρίθηκε. Θεωρώ ότι είχε πιάσει μόνο το ένα κομμάτι του θέματος ζιβάγκο και τίποτα άλλο. Και βαθμολογήθηκε με 7 στα 10. Σήμερα είναι η σειρά της Κυριακής. Πάμε να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Αν και Τετάρτη σήμερα, πάμε να συναντήσουμε την Κυριακή στον Πειραιά. Γεια σας, τι κάνετε, καλώς ήρθατε στο σπίτι μου. Ελάτε να σήξω την ντουλάπα μου. Γεια σου, Κυριακή μου. Είχα μια πρώην που την έλεγαν Κυριακή. Μαζί της περίμενα πώς και πώς να έρθει Δευτέρα. Μέχρι να περάσει η ώρα, διαβάσω λίγο τα μαξιλάρια, αφού δεν βλέπω κανένα βιβλίο. Η καρέκλα τι θέλει εδώ, σε κοιτάει κανείς όταν κοιμάσαι? Τώρα θα σας δείξω κάποια τα καμένα μου κομμάτια στην ντουλάπα μου. Γιατί θεωρώ ότι είναι σεξι και θέλω να δείχνω σεξι. Μόνο μην μας δείξεις τίποτα κολάν από το γυμναστήριο. Θα ξεκινήσω με ένα τζινάκι. Το οποίο είναι αυτό το άσπρο. Εδώ. Ναι. Αναδεικνύει τους γλουτούς μου, διότι γυμνάζομαι και θέλω να φαίνονται. Να δούμε και τα γυμνασμένα σου και όλα σου. Είναι ωραίο, άνετο και το λευκό χρώμα νομίζω σου ταιριάζει απόλυτα. Είναι σεξι, διότι έχω γυμνασμένο πόδι και φαίνεται. Τότε να βάλεις φουστίτσα να δούμε τα γυμνασμένα ποδαράκια σου. Είναι μέχρι τον αστράγαλο, αλλά όπως το φοράνε, μένει και λίγο πιο πάνω, γιατί αναδεικνύει και λίγο τον αστράγαλο που θέλουμε έτσι να έχουμε ένα ωραίο ποδαράκι και το αδεικνύουμε. Είναι και ο αστράγαλος σεξι, για να ξέρω. Αν είναι κότσι σε ταβέρνα, ναι. Το επόμενο είναι ένα φορματάκι. Είναι και αυτό πολύ σεξι. Και αυτό. Έχει μόνο μια τυράντα στην αριστερή πλευρά. Κολλάει πάνω μου και φαίνεται το λίγο σωματάκι μου. Και όταν βγαίνω έξω και ποτέ, μαγνητίζω όλα τα βλέμματα φυσικά. Αυτό μετράει τα βλέμματα. Τι δίνουν με τα βλέμματα. Είμαι γυμνάστρια. Γυμνάζομαι και θέλω να φαίνεται τέλεια.
Θέλω να φαίνονται πολύ γλουτί μου. Είναι πολύ ωραία. Oh. Επειδή τους έχω δει λοιπόν τους γλουτούς σου. Εγώ όχι. Να σου πω ότι εγώ τόσο στενό φόρεμα δεν θα φόρουσα στη θέση σου. Σκληρό. Sorry κιόλας. Τα γόρια μου είχαν μικρό θυματάκι, διότι εντάξει, επειδή έχω μεγάλο ποπό, φαίνεται, οπότε μου λέει άσο στη γωνία, βάλει κάτι πιο σεμνό. Αυτό. Καρντάσιαν. Άλλη έχει το αρμένικο όνομα και άλλη τη χάρη. Λίγο ακόμα. Ναι. Και θα περάσεις και την Καρντάσιαν. Λέγε Κιμ, πού έχεις τα υπόλοιπα. Πάτεντε. Το επόμενο φορματάκι είναι και αυτό πάλι πολύ σεξι. Και αυτό. Εντάξει, μου αρέσει να δείχνω και το στήθος μου. Κάτι που δεν δείχνεις. Αν και μικρό δεν έχω θέμα, φορώ το κατάλληλα στο χέρι, οπότε δεν με νοιάζει αυτό. Απάτη. Γενικά, καταλαβαίνεις ότι το σώμα μου πρέπει να το δείχνω, γιατί εντάξει, είναι σεξι να κάνω τώρα. Πες το βρε, δεν το έχεις πει καθόλου σήμερα. Είσαι σεξι με αυτό το φόρεμα. Με αυτό το φόρεμα πετυχαίνω αυτό που θέλω. Πού είναι. Αλλά εντάξει, όταν έρχεται ο άλλος, κάνω και λίγο τη δύσκολη. Δεν γίνεται να δούμε στο πιάτο. Σωστό, πολύ σωστό. Τίποτα δεν πρέπει να είναι έτοιμο. Delivery. Χρειάζεται κόπος και τρόπος. Γιατί να κοπιάζουμε, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν. Εδώ έχω ένα πουκαμισάκι. Πρόσχη. Κυρίως το φοράω με τζινάκι, αλλά το φοράω και σαν φορματάκι, μια ψηλή ποτούλα. Το κάνει έτσι πιο σεξι. Μπορεί όντως. Ναι. Αυτό το κομμάτι να γίνει σεξι. Τα καρφάκια εδώ μπροστά μου άρεσαν πάρα πολύ. Όταν το είχα δει στο μαγαζί, το λάτρεψα για αυτό το λόγο. Τότε υπήρχε και στη μόδα αυτή η λεπτομέρεια, αλλά πλέον. Τι. Εντάξει, προτιμώ τα πιο σεξι, τα πιο νεανικά, αλλά εντάξει. Αλίνα, στην παραδίδω. Άμα ο δικός σου θέλει να έρθει από πίσω να σε φιλήσει και τρόμαξα να το βγάλει κανένα μάτι αυτά τα καρφάκια, μετά να το προσέχεις αυτά. Είναι χακί, είναι σαρωτικό. Θα το βάζα και στις απόκριες να ντυθώ έτσι φαντάρος, γιατί όχι. Τις απόκριες να ντυθείς φαντάρος, όχι και φαντάρος. Λάρα Κρόφτ να το ακούσω. Επίσης, όλα αυτά τα κονικά τρούξ είναι λίγο επιθετικά. Δεν θεωρώ ότι σου πάνε πολύ. Και τώρα, Λάρα Κρόφτ. Και τώρα θα δείξω κάποια τραγμένα παπούτσια που τα φοράω και πετάω, είναι πάρα πολύ άνετα. Θέλω να είμαι σεξι και αυτά. Για δείξε. Είναι αυτά εδώ, τα μαύρα. Ναι. Είναι πάρα πολύ ψηλά και με βολεύουν απίστευτα και μπορώ να τρέξω, δεν έχω κάποιο θέμα. Πάρα πολύ ροπέδιλο και ωραία αναλογία τα κουνιού με πλατφόρμα. Πολύ 70s, πολύ cool, μ' αρέσουν πολύ. Αν και οι φίλοι μου λένε να μην τα φοράω, γιατί είναι πολύ ψηλά και νιώθουν λίγο περίεργα. Βέβαια. Αυτό λέω ζήλια, αλλά εντάξει, δεν πειράζει να κάνω έτσι είναι η ζωή. Θα πάω και να κάνω τη. Εγώ θα τσιμπιστευόμουν τις φίλες μου, συγγνώμη. Είσαι ψηλή. Άμα βλέπανε ένα κομμάτι σαν αυτό και μου λέγανε αυτό δεν είναι για σένα, εγώ θα τις άκουγα. Διακρίνω κάποια αντιπάθεια, Αμάντα. Έχω και αυτές εδώ τις μποτούλες. Είναι μικρές. Ψηλές. Πιο ψηλές από σένα. Μέχρι πού φτάνουν αυτές οι μπότες. Μέχρι στο λαιμό θα φτάσουν, κορίτσι μου. Μου δίνω κάποιο ύψος γιατί είμαι λίγο κοντούλα. Λίγο. Γιατί είμαι 60, οπότε. Το θέλω το ύψος. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχεις λίγο πιο μέτριο ανάστημα θα πρέπει να βάζεις πολυκατοικίες για να ψηλώνεις. Ίσα-ίσα από αυτή η μπότα είμαι 100% σίγουρη ότι σε κοντένει και δεν σε ψηλώνει όσο νομίζεις. Γιατί σου βαραίνει τη γάμπα και σε κάνει να φαίνεις όπως να στο ποσέφω από τσωμένος γάτος ένα πράγμα. Μου τους είχα κάνει δώρο και εντάξει, χάρηκα πάρα πολύ και εκείνη την ημέρα μπορώ να πω ότι έσταξε και ένα μικρό δάκρυ. Ποιος της έδωσε? Μου τις είχε κάνει ένας φίλος μου. Φίλος ή? Πλέον, εντάξει, δεν μιλάμε για διάφορους λόγους, αλλά εντάξει, έχει σημασία για μένα αυτή την πότα. Συγκινήθηκα. Κι εσύ, ε? Το φίλος σου. Πες ότι ήταν πρόεδρο, Χριστιανή μου, γιατί δεν λες την αλήθεια όλοι. Είναι ντροπαλή. Λοιπόν, θα σας ξέρω ένα κομμάτι αγαπημένο. Είναι πάρα πολύ ψηλό αυτό. Α, τώρα κατάλαβα. Τι? Από τα παπούτσια που φοράς έχει γυμναστεί το πόδι σου. Εντάξει, έτσι εξηγείται. Μα αυτά κάνει διάδρομο. Μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί είχε αυτή τη χιαστή μπροστά, εδώ. Oh. Και με έκανε ακόμα πιο ψηλή από ό,τι είμαι. Εμένα γενικά τα 70's πέδιλα, τέτοιου τύπου, με μεγάλο τακούνι, με μεγάλη πλατφόρμα, με το χιαστή, βελούρ, τα αγαπώ πολύ. Αλλά το βασικό θέμα είναι να πηγαίνουν στο πόδι σου. Σαν αναλογία και σαν διάθεση κάνουν σωστό 70's σανδάλι, δεν είναι λάθος. Εσένα σου πάει όμως, δεν το ξέρω γιατί δεν έχω δει γυμνό το πόδι ακόμη. Το γόρι μου Άλεξ έχει κάποια έτσι, θεματάκια. Ντρέπεται. Με τον τίσιμό μου και φυσικά το σέβομαι, οπότε κάνω ό,τι μου λέει. Παντού. Δεν θέλω να βγούμε έξω και να έχουμε κάποια προβλήματα. Είναι πολύ βαρύ η κοριτσάρα μου αυτό. Μήπως φοβάται, μην το φάει στο κεφάλι. Θα μας κλέψεις και εσύ τη δουλειά.
Μπα σε καλό σου. Τώρα σου κάποιες αγαπημένες τσαντούλες που τις φορώ όταν βγαίνω για ποτό είτε για βόλτα. Ναι. Λοιπόν. Για να δούμε. Είναι αυτή εδώ η τσαντούλα. Είναι καφέ, έχει αυτή η χρυσή λεπτομέρεια. Το καφέ γενικά βράδυ δεν φοριέται εύκολα. Παρά μόνο αν σετάρεις μια παρόμοια διάθεση, αλλά και πάλι για απόγευμα. Δεν θα έλεγα βράδυ το καφέ. Μ' αρέσει πάρα πολύ και μου τη ζητάνε πάρα πολλές φίλες μου να το φορέσουν. Δεν ζηλεύουν. Και βέβαια τη δίνω γιατί και αυτό πιστεύεις ότι έχει κάποια γοητεία. Και τόλμη. Τι γοητεία να σου δώσει. Εσύ από μόνη σου είσαι γοητεία. Τώρα η τσάντα θα σου δώσει η γοητεία. Τα χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Αλλά φοβάμαι κιόλας γιατί όταν βγαίνω έξω δεν θέλω να το κλέψουν. Γιατί έχει κάποια αξία για μένα αυτό. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό το τσαντάκι. Είναι πολύ αντιγραφή από άλλες χιλιάδες τόσες τσαντάκια. Κουλή σύνταξη. Οπότε μη στεναχωριέσαι και να στο κλέψουν, θα πάρεις ένα πιο όμορφο. Άσε που δεν είναι και καθόλου σεξ αυτό το τσαντάκι. Απορώ πώς κυκλοφορείς με αυτό. Επόμενη. Άλλη μια πολύ αγαπημένη τσαντούλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το υφασμά της. Βραδινό κλάτς, βέβαια. Δεν μπορώ να σου πω ότι είναι και πολύ πρωτότυπο. Θα ήθελα κάτι πιο νεανικό και cool για σένα. Το φοράω πολύ βράδυ, με πολύ καλά ντυσίματα. Είτε για ποτό, είτε μπουζούκια. Μη σας πω και απόγευμα. Όχι, πες. Εντάξει, είμαστε λίγο κοκέτες. Αυτά τα κλάτς γενικά δεν μου πολύ αρέσουν. Δεν είσαι κοκέτα. Θα προτιμούσα κάτι άλλο πιο νεανικό από σένα. Όχι αυτό, είναι πολύ μεγαλιστικό. Εμένα. Τώρα θα σε ξέρω κάποια αξεσουάρ. Oh. Είναι αυτά τα εδώ τα σημεί σκουλαρίκια. Όταν τα στη βιτρίνα τα αγάπησα. Γιατί? Τα φόρεσα για λίγο διάστημα, αλλά δυστυχώς οι τρύπες μου κλείσαν στα αυτιά. Oh. Οπότε πλέον είναι πεταμένα στην άκρη. Άνοιξε τα αυτιά σου, άνοιξε το μυαλό σου, άνοιξε. Γενικά, άνοιξε. Άνοιξε πέτρα. Ωραίο σκουλαρίκι. Δεν θέλω να τα αφήνω στην άκρη, γιατί αν θέλω να πάω στα μπουζούκια μπορώ να τα βάλω και να κάνω εντύπωση σε όλους. Έτσι, έτσι. Συγκινήθηκες. Τα μπουζούκια τα ντύνουμε όλα. Και τρυπάμε αυτιά και τρυπάμε μύτη και ό,τι μπορούμε. Δεν μιλάς ωραία. Next. Το επόμενο δαχτυλίδι. Ναι. Το οποίο μου το έχει κάνει η φίλη μου δώρο όταν ήμασταν φοιτήτριες. Αλλά δυστυχώς είναι μακριά. Πού είναι? Αλλά όταν έρθει, ελπίζω να τη δω και να τα πούμε ξανά. Είναι όμορφο δαχτυλιδάκι, αφού στο έκανε η φίλη σου, κράτησέ το. Βέβαια θα προτιμούσα να ήταν μονό, να μην ήταν διπλό. Γενικά δεν μας φορά πολλά κοζινότα, δεν θέλω το χερμάνι γεμάτο. Ήδη έχω ένα κόσμο του 30-φυλλο. Ωραίο. Μου το έχει δώσει η γιαγιά μου πριν πεθάνει στο νοσοκομείο. Και το έκανα τατουάζ. Μου το έχει δώσει κόκκινο χρώμα, αλλά εμένα δεν μ' αρέσει το κόκκινο. Κόκκινο στο το χέρι. Το έκανα σε μαύρο και είναι μανίκι. Αλλά λόγω πόνου θα το συνεχίσω, αν και θέλω πολύ. Αλλά στο μέλλον μπορεί. Οκ, okay, εσύ ξέρεις τι αντέχεις και τι όχι. Πάντως είναι πολύ γλυκιά ιστορία που γιαγιά κασόδε στο τριαντάφυλλο. Πολύ συγκινητικό. Γενικά, εγώ παίζομαι και κολλημένη. Θα σε πω. Δεν μου αρέσουν τα τατουά στις γυναίκες. Τα θεωρώ αντιαισθητικά. Είναι της γιαγιάς, βρε. Το δικό σου ακόμα χειρότερα, διότι είναι σε σημείο που φαίνεται μονίμως. Oh. Εύχομαι να μην το μετανιώσεις. Τώρα θα σας δείξω ένα tip το πώς εγώ μεγαλώνω τα χείλη μου για να βγω έξω το βράδυ για ποτό. Εγώ δεν θέλω να τα μεγαλώνεις τα χείλη σου, μια χαρά είναι δηλαδή τα χειλάκια σου, για ποιο λόγο να το κάνεις. Παίρνω το μολυβάκι μου και αρχίζω πάνω στο ήδη σχηματισμένο χείλος μου να μεγαλώνω σταδιακά το χείλος, γιατί εγώ έτσι δεν έχω σχηματισμένο καλό περίγραμμα, οπότε εγώ προσπαθώ με το μολυβάκι να το φτιάξω. Αχ, αυτή τη γράμμη που έκανες μου θύμιζε το Τζόκερ. Κλαίω γοερά. Κυριακή μου! Συνήθως βάζω το μολυβάκι λίγο πιο πάνω το χείλος μου, έτσι ώστε να φαίνεται φυσικό και όχι περίεργο. Εγώ συνήθως χρησιμοποιώ κραγιόν, μόνο μολύβι, γιατί δεν μου μένει σταθερό στο χείλος. Έχεις και piercing. Το χείλος της καταστροφής. Διπλής. Οπότε συνεχίζω να βάφω τα χείλη μου μόνο με το μολύβι ή το περίγραμμα. Κάνεις άριστη δουλειά στο μεγαλωμά του. Δεν είναι υπερβολικό. Το σώζεις που δεν βάζεις κραγιόν και είναι ό,τι πρέπει. Μπράβο σου. Επειδή έχω ήδη γωνίες και θέλω να τις κάνω ακόμα πιο έντονες, ναι. Παίρνω τη σκιά σε χρώμα καφέ και αρχίζω με το πινελάκι μου σιγά σιγά φτιάχνω το σχεδιασμό που θέλω εγώ. Φαβορίτα. Έτσι ώστε να τις τονίσω και έπειτα παίρνω το πινέλο και αρχίζω με κυκλικές κινήσεις και το διαγράφω. Φεύγει. Δεν θέλω να τα βλέπω αυτά τα κοντούρι σαν νέα κορίτσια. Τι να το κάνεις αυτό το κοντούρι. Έτσι νομίζω σου δίνει ύψος στο πρόσωπο και ωραίο μάγουλο. Γλυκούλα. Μόλις τελείωσα. Είμαι κουκλά. Εγώ πιστεύω ότι χωρίς αυτή τη γραμμή θα είσαι μια κούκλα με ρουζάκι στρογγυλά στα μάγουλα για να γλυκάνεις. Πάμε τώρα να δούμε τη γλυκιά γυμνάστρια στο σαλόνι της με τα αγαπημένα της σύνολα.
Με τι ξεκινάμε? Αυτό το πρωινό μου ντυσιματάκι είναι sport casual. Με αυτό το ντύσιμο πηγαίνω στην προπόνησή μου. Είναι πάρα πολύ άνετο κολάν. Κολάν είναι. Επίσης, άμα θέλω να πάω βόλτα σίδας και με ένα ωραίο σακάκι, ναι, θα μπορώ να πάω για να καφνίσω τις φίλες με το αγόρι μου. Κάτσε να το πω λίγο ευγενικά. Σώθηκες. Άντε ντε. Είναι αντιαισθητικό. Έτσι θα το πω. Και με το πάκι που πάνω δεν κρυώνω, γιατί είμαι πολύ θερμή γυναίκα, μπορώ να πω. Καήκαμε. Ζήτω που καήκαμε. Αλλά εντάξει, προτιμώ να φορά το πάκι γιατί είμαι γυμνάστρια και μου αρέσει πολύ να αναδεικνύω το γυμνασμένο μου σώμα. Να βάλεις από πάνω crop top και να είσαι έτσι τόσο πολύ με κολλητό και γυμνό μέσα στην ημέρα, δεν συμφωνώ. Κράτα το κολλάν με τα σνίκια σου, που είναι έτσι ψηλό και έτσι, και βάλε από πάνω ένα πιο φαρδί και πιο μακρύ φανελάκι. Εδώ τι έχουμε? Ω, ζαλίστηκα. Ακόμη να τελειώσει το πλάνο. Πού το βάζεις αυτό? Αυτό σύνολο το διάλεξα μάλλον το απογευματάκι που θα πάω με τη φίλη μου έως το βράδυ για ένα κρασάκι. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ψηλόμεση παντελόνα που είναι λούρεξ και είναι και φαρδιά. Οπότε το crop top είναι πάρα πολύ αρμονικό. Μου αρέσει και το παλτό, το ζωτάκι δεν ταιριάζει σε καφέ. Τα πέδιλά σου είναι μια χαρά, αλλά είναι πολύ βραδινό αυτό το look. Πού να πας έτσι απόγευμα? Με αυτό το σύνολο θεωρώ ότι λάβω πάρα πολύ. Πιστεύω ότι και με αυτό θα τραβήξω βλέμματα. Όλο τραβάς. Τρακάρισματα θα γίνουνε. Μποτιλιάρισμα στο Κηφισό. Έκλεισε το κάτω ρεύμα. Άμα τα περπατήσεις. Θεωρώ ότι το μπουστάκι με το παντελόνι που λέω συνδυασμός. Ναι. Κάνει έτσι και λίγο εδώ φαιντική λίτσα μαζί, διακριτικό, δεν είναι τόσο μπα. Βρε εσύ, πού τα πουλάνε αυτά τα παντελόνια, ήθελα να ξέρω. Και πώς το βρίσκεις αυτό το νούμερο που, τι να πω, τόσο στενό πεθαίνει, κλαίει το μπούτι, θέλει να ελευθερωθεί, κλαίει. Κλαίει η μάνα του Πελέ με αυτά που βλέπει και αυτά που ακούει. Αυτό είναι ένα βραδινό σύνολο, είναι κόκκινο, της φωτιάς, είναι στην οπανοσόμη και μου αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ το little red dress που φοράς και είναι πάρα πολύ mini και πάρα πολύ hot. Δεν μ' αρέσουν οι μπότες, δεν μ' αρέσει το γουνάκι, δεν μ' αρέσει το τσαντάκι. Με αυτό το σύνολο θα πάω με τις φίλες μου στα μπουζούκια να περάσουμε καλά. Και εμείς. Και πιστεύω ότι θα αναστατώσω και τους άντρες και όχι μόνο. Και τις γυναίκες. Είναι πάρα πολύ ωραία τα ρούχα που φοράς, απλώς θεωρώ ότι όλα μαζί κάνουν την υπερβολή. Η μπότα πάνω το βόλτο πάρα πολύ σεξι, ναι, και δεν θα βγει ποτέ από τη μόδα. Το συστήνω σε όλες τις γυναίκες, γιατί κάποιες νομίζω ότι είναι λίγο πρόστιχο, δεν είναι καθόλου πρόστιχο. Σαν γύρω στριφογυρίζει. Νομίζω ότι παρά είναι σεξι η μπότα. Και εσύ βρούτε. Όμως συμφωνώ και με κάποιες γυναίκες που πιστεύω ότι δεν είναι και τόσο όμορφο. Ότι, είναι, ότι έχει και μια μορφή που, έλα, προκαλεί. Αφού είδαμε τις επιλογές της Κυριακής, πάμε στο πλατό να ακούσουμε τι λένε τα υπόλοιπα κορίτσια. Σας άρεσε το άσπρο παντελόνι με τα σκισίματα που είχε η Κυριακή στην ντουλάπα της? Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου. Εμένα μ' άρεσε. Επειδή φοράω εγώ. Ήμουν σίγουρος. Σκισμένα, χαλασμένα, ταρατά, όλα μ' άρεσε. Αυτό μ' άρεσε. Και το κόκκινο που στάνει. Εκείνο που σε κάνει. Φωτιά, σεξι, σεξι, νομίζω αντέξει. Η Κυριακή αναχωρεί με το βανάκι του Shopping Star για ψώνια σε μια περιοχή έκπληξη, την οποία θα μάθει καθοδόν. Άνοιξε ψηλέ, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Φύγαμε! Μπορώ να έχω το φακελό μου, παρακαλώ? Μπορώ να σου πω όχι. Τι λέει? Μάλιστα, Δάφνη. Πολύ καλή περιοχή, δεν έχω πάει ποτέ ούτε για καφέ. Για κρασί. Πιστεύω ότι θα βρω αυτό που θέλω και θα πετύχω το σκοπό μου. Είσαι τυχερή. Έχει ωραία μαγαζιά. Έχει πολλές επιλογές. Καλή επιτυχία. Να είσαι καλά. Πού θα πας με το Ζιβάγκο Κυριακή? Με το Ζιβάγκο που θα πάω στη Γλυφάδα για ένα κρουσάκι με το αγοράκι μου και θα περάσουμε τέλεια. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Δες Κυριακή, φτάσαμε στη Δάφνη. Πιες μια γουλιά. Μόλις έφτασα στην περιοχή μου, πάμε για ψώνια. 26χρονη φιλοκαιρή γυμνάστρια από τον Πειραιά ξεκινά το σαφάρι του shopping στη Δάφνη, αναζητώντας ρούχα, παπούτσια αλλά και αξεσουάρ μέσα σε μόλις 2,5 ώρες και με 350 ευρώ στην τσέπη. Ενώ στη συνέχεια θα έχει άλλα 20 λεπτά για να βαφτεί και να χτενιστεί στο καμαρίνι του Shopping Star. Γεια σας, θέλω κάποια Ζιβάγκο. Θέλω να μου δείξετε. Λακωνική.
Για να δούμε τι έχει. Ξεκινάμε από εδώ, τα απλά ζιβάγκο, χρωματικά. Εδώ, σε βελούδο, σε απλό. Με σχέδιο. Σ' αρέσουν. Μ' κάτι. Άντε καλέ, λέγε. Θα ήθελα να δω κάτι γυαλιστερό, να είναι έτσι ωραίο. Μπορεί να μου δείξετε. Πάμε από εδώ. Ωραία. Υπάρχουν και σε κοντό. Όχι. Σε χρωματικά εδώ, βελούδο. Όχι, και όχι. Τα γυαλιστερά. Σε τέσσερα χρώματα. Μάλιστα. Δύσκολη επιλογή. Δοκιμάσαι και το μαύρο. Άλλο. Εδώ σε κοντομάνικο. Όχι, όχι. Θα ήθελα να μου ξέρω παντελονάκι. Κοντό. Θα ήθελα έτσι να είναι σατέν. Ω. Σατέν. Ναι. Σατέν ακούω. Πάμε για πιο καλό. Για να δούμε. Κάτι τέτοιο, σας αρέσει. Μίλα καλέ. Καλό, θα το δοκιμάσω. Υπάρχει και σε αυτό τον τύπο. Όχι, δεν μου αρέσει καθόλου. Όχι. Τι θα ήθελες. Το... Το δοκιμαστήριο πού είναι? Πίσω. Γρήγορα. Άντε, σε περιμένω. Δεν μου αρέσει το παντελονάκι. Γιατί? Είναι πολύ στενό, έτσι και έτσι. Το μπλουζάκι πολύ ωραίο. Άμα θέλω, το κατεβάζω και λίγο. Κατέβασέ το. Το λευκό ζιβάγκο σου πάει υπέροχα. Είναι και ριμπ, με πολύ ωραία ρίγα. Σέξι δηλαδή. Κολλάει πάνω στο σώμα. Το παντελόνι, δεν είναι άσχημο, απλά δεν έγινε και τίποτα. Μπορεί να βάλει μια ωραία φούστα. Αχ, το μόνο που με προβληματίζει είναι ότι εχθές η συμπαίχτρια μου η Αλίνα πήρε άσπρο μπλούζα. Όχι, ρε εσύ. Εντάξει, δεν θέλω να έχουμε το ίδιο ντύσιμο, γιατί στην ουσία την Αλίνα μου θυμίζω. Εννοείται. Άσπρο μαύρο έχω πάρει, τα ίδια διάλεξες. Δεν βλέπω καθόλου δημιουργικότητα. Δεν πειράζει που έβαλε η Αλίνα λευκό με μαύρο. Μπορεί απλά η Αλίνα όμως να το υποστήριζε περισσότερο από σένα. Είναι για κρασάκι. Ίσως ένα άλλο χρωματάκι σε πλήστον ακόμα πιο όμορφο. Ίσως ένα κοκκινάκι θα με τόνιζε περισσότερο. Δεν το έχω και σωματάρα, δεν μπορώ να πω. Έτσι. Έχει σωματάρα. Νομίζω ναι, ένα κόκκινο θα σου τέριαζε καλύτερα. Αυτό σ' αρέσει. Τι έπαθες? Αχ, πολύ απές παντελόνι, μου πέφτει, χαμηλοκάβαλο, καθόλου όχι. Το μπλουζάκι μου αρέσει πάρα πολύ, πολύ έτσι... Τι? Γλαμουριά. Μαύρη μαυρίλα πλάκωσε, μαύρη σαν καλιακούδα. Ναι, ξέρω. Δεν με χαλάει καθόλου που είναι total black, ίσα ίσα που είναι και sick κιόλας. Πιστεύω η ηλικία μου είναι κατάλληλη για αυτό το ντύσιμο. Είναι πάρα πολύ ωραίο το μπλουζάκι, το παντελόνι θεωρώ ότι είναι πρωινό και όχι βραδινό. Είναι για την ηλικία στο ντύσιμο, απλά πρέπει να αλλάξει και τα πραγματάκια. Λόγω του επαγγέλματος μου που είμαι γυμνάστρια, έχω ένα μικρό προβληματάκι. Τι? Φορά λίγο πιο μικρά νούμεράκι. Τώρα αυτό δεν θεωρώ ότι είναι για την πέρυσι που θέλω. Κορίτσι μου, εντάξει, γυμνάστρια. Όλοι γυμνάστρες ήμασταν κάποτε, εντάξει. Όχι όλες. Μας έχεις πρίξει. Έξαλλη Αλίνα. Να σας πω κάτι. Τι? Έχω πάρει και ένα ρόζ σατέν παντελόνι. Υπάρχει σε μεγαλύτερο νούμεράκι, γιατί αυτό που έχω πάρει δεν μου κάνει καθόλου. Αφού σου κάνουν τα μικρά εσένα. Θα σας κάνω πρώτα σε ένα μαύρο μεν, αλλά είναι υψηλόμισο και έχει ωραία εφαρμογή. Ωραία, για να το δούμε λιγάκι, αλλά λίγο πιο γρήγορα. Να προλάβουμε. Αγχώθηκε η γυμνάστρια. Είναι αυτό εδώ. Και υπάρχει και σε άσπρο, αν σας ενδιαφέρει. Σε ενδιαφέρει. Ας το δοκιμάσω και θα σας πω. Είναι καλό το νούμερο ή θα γκρινιάζεις? Δεν μου κάνει, δυστυχώς. Τι έπαθες? Εντάξει, δεν μ' αρέσει πάνω μου. Αχ, το ζιβάγκο είναι ωραίο, μες στο θέμα, η μπλούζα δηλαδή. Παντελονάκι πολύ στενό, δεν μπορώ να κάτσω. Μιλάω. Άμα θες. Διακρασάκι στην Γλυφάδα με το κολάν, λες και πας για τρέξιμο είσαι. Κακό είναι. Βγάλτα. Άπαπα. Δεν θα άρεσε στο αγόρι μου. Τι σου λέει? Ο Άλεξ, το αγόρι μου λέει κάποιες συμβουλές. Τον ακούω, γιατί εντάξει θέλω να είμαι και σοβαρή απέναντί του. Δεν θέλω να προκαλώ. Το είπαμε. Να σου πω. Όχ. Μη μας παίζεις και. Τι? Άγνη, θέλεις να προκαλείς. Θέλεις να δείξεις αυτά τα. Ταρατατά. Το ποπό σου το. Αλίνα Πιπέρι.
Το συνολάκι που δοκίμασα αυτή τη στιγμή δεν θεωρώ ότι είναι για ένα κρασί στη Γλυφάδα. Όχι, τι, εντάξει, είναι η περιοχή πολύ έτσι πλούσια, θα το πω. Οπότε για την πέση που θέλω εγώ για το κρασάκι δεν μου αρέσει καθόλου. Να πάω για ένα καφέ με το αγόρι, με τις φίλες μου. Μέχρι εκεί, τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Το θέμα της Γλυφάδας δεν είναι πλούσια περιοχή ή όχι πλούσια περιοχή. Αλλά είναι μια στιλάτη περιοχή. Άρα θέλουμε να κάνουμε μια στιλιστική προσπάθεια. Μπορώ να δω και ένα πανοφορί. Για να δούμε. Σας πρότεινα αυτό που έχει φανταστική εφαρμογή. Ναι, όχι, δεν μ' αρέσει. Έχω δει ένα που μ' αρέσει. Ωραία. Αυτό εδώ. Okay. Τι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πολύ σικά, το πολύ έτσι για grand εμφάνιση. Με ένα ωραίο σύνολο θα είμαι τέλεια, πιστεύω, και θα τραβήξω και όλα τα βλέμματα, γιατί εντάξει, όσο να είναι οι γυναίκες, θέλω να τραβάω τα βλέμματα της στο καλό. Δεν νομίζω ότι ή με το συγκεκριμένο ντύσιμο ή και με το συγκεκριμένο παλτό θα τραβήξεις βλέμματα, να σου πω την αλήθεια. Τι θα τραβήξει. Και να σου πω και κάτι, δεν πειράζει κιόλας. Αφού βγαίνεις με τον Άλεξ, θέλεις μόνο εσένα να κοιτάει, εσύ να μην κοιτάς άλλους. Χωρέσέ το. Η αλήθεια είναι ότι μια γυναίκα που τραβάει τα βλέμματα με ένα απλό γκρι παλτό, ένα μαύρο παντελόνι και ένα μαύρο ζιβάγκο είναι μια γυναίκα που μετράει. Άρα, καλό το λες. 2 ώρες και 3 λεπτά ακόμη για την κοπέλα του Άλεξ που κατευθύνεται προς το επόμενο μαγαζί με ρούχα στη Δάφνη. Γεια σας. Γεια σας! Θα ήθελα να δω κάποια ζιβάγκο. Μπορείτε να μου δείξετε? Ωραία. Έχεις κάποια προτίμηση στο χρώμα? Άσπρο. Άσπρο ζιβάγκο, το βάλα εγώ. Δεν υπάρχει παρθενογένεση. Άμα θες να μοιάζεις σε μένα, ναι, άλλο θέμα. Oh. Αλλά κάνε και κάτι άλλο. Οκ. Okay. Πάμε παρακάτω. Έχω σκέτο άσπρο. Ωραία, μ' αρέσει. Επίσης έχω... Όχι, 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 θέλω μόνο να είναι άσπρο. Άσπρο, λοιπόν. Αυτό. Μπορώ να δω κανένα παντελονάκι, ναι, σε απόχρωση ροζ. Έτσι απαλό. Απαλό ροζ δεν έχω. Έχει καρό όμως με λίγο ροζ. Καθόλου, καθόλου καρό, καθόλου δεν μ' αρέσει. Καθόλου. Όχι, πάμε πως πήγα, δεν θα σε μπορτώ. Για δείξε μου. Λοιπόν. Ένα είναι αυτό. Ναι. Α, είναι ωραίο. Είναι ιδιαίτερο. Αυτό να σου δείξω, είναι πιο στενό κάτω. Μ' αρέσει, είναι το νουμεράκι μου. Ναι, είναι. Ωραία. Και έχω και λίγο πιο ίσιο, άμα θέλεις, σε κόκκινο. Όχι, 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 καθόλου καθόλου. Σε ζύπκι λόδ. Ούτε αυτό. Μ' άρεσε κι αυτό. Επιτέλους. Δείξω ένα κόκκινο ωραίο. Μου. Επειδή έχει και αυτή την κλωστούλα μέσα. Όχι, θα δοκιμάσω και αυτό. Ωραία, φυσικά. Πού μπορώ να δοκιμάσω? Από εδώ. Για να σε δω. Εντάξει, το μπλουζάκι είναι ωραίο, μ' αρέσει. Μ' αρέσει πολύ. Αλλά το παντελονάκι μου κάνει κάτι εδώ πίσω, το οποίο δεν ξέρω, από πώς μου λίγο με χαλάει. Η παντελόνα δεν κολακεύει τις γυναίκες που έχουν μεγάλη περιφέρεια. Τι θες να πεις? Καλό ήταν να βάλεις κάτι άλλο. Το ζιβάγκο το λευκό είναι όμορφο, διαχρονικό και νομίζω ότι σου ταιριάζει. Ο παππούς μου είναι λίγο χάλια, κορίτσι, πώς το βλέπετε. Τα αγόρια να μην μπουν. Ξέρω εσύ, Σοφία μου, δεν θα σου αρέσει καθόλου, αλλά εντάξει. Δεν πειράζει, μωρέ, αλλά καλά. Σ' αγαπάμε και πως είσαι. Δεν είναι ότι δεν μου αρέσει, μωρό μου, γλυκό. Ίσα-ίσα φοράω παντελόνια κι εγώ και υψηλόμεσα και έτσι το ποπουδάκι μου και εμένα είναι τεράστιο. Τεράστιο ποπουδάκι. Αλλά δεν σου πάει αυτό καθόλου. Καθόλου εσύ ένας δικό σου το σώμα. Σαν γυμνάστρια που γυμνάζομαι, το δυνατό μου σημείο είναι ο ποπός μου και τα πόδια. Ναι, το έχω βλέπω. Ένα θέμα με το ποπό. Δύσκολα βρίσκω παντελόνια γιατί κάνει τούρλα. Αλλά εντάξει, θα το βρούμε αυτό, δεν ανησυχούμε. Συμφωνώ. Με τι? Τούρλα. Όπως το λες. Καρντάσιον. Έλα, Κιμ, λέγε. Ωραίο αυτό, μου αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ το ζιβάγκο το συγκεκριμένο. Πάει και με το παντελονάκι, πολύ ωραίο. Το πλεκτό δεν είναι βραδινό, είναι πρωινού τύπου. Οπότε άστο, βέβαια, έχει πολύ ωραίο σχήμα και είναι πολύ πιο αρμονικό με το παντελόνι. Εντάξει, αγαπημένο ρούχο παντελόνι, φούστα, έτσι και έτσι, αλλά εντάξει.
Μπορεί να δοκιμάσω κιόλας, αλλά δεν κόβει και το κεφάλι μου ότι θα πάρω φούστα ή παντελονάκι, θα δούμε. Μπορώ να έχω γυμνή, ρε κορίτσια. Να χαρείς, μην βγεις γυμνή. Γιατί? Να χαρείς δηλαδή. Χαλάστα. Εν ανάγκη πάρε αυτό το σύνολο έτσι όπως το βλέπω, στο παίρνω εγώ. Αλλά μην έρθεις γυμνή. Όχι και γυμνή. Ζήλεψες. Δεν θα προλαβαίνει ο δικός μου να... Θάβει. Έχει πολύ δουλειά, άστα τα γυμνή. Θέλω έτσι να καλύπτω κάποιες έτσι... Τι? Κάποια παράτερα πράγματα πάνω στο σώμα μου. Δεν θέλω να βρω τα ψωμάκια μου π.χ. Αλλά εντάξει. Τα κάνουμε. Έχουμε τις ατέλειές μας εμείς και σας τα κάνουμε, κορίτσια. Όλοι έχουμε ατέλειες. Βέβαια, τα ψωμάκια δεν καλύπτονται με το παντελόνι, ίσα-ίσα που αναδεικνύονται ακόμα περισσότερο, ενώ η φούστα τα καλύπτει. Για να δούμε και το επόμενο. Αχα. Πολύ ωραίο το παντελονάκι. Το Ζιβάγκο μου αρέσει πολύ, αλλά με άλλο παντελονάκι. Αλλά πολύ ωραίο, έτσι. Κάνει τη γλυφάδα, έτσι, βραδάκι για κρασάκι το αγοράκι μου. Φυσικά και κάνει γλυφάδα κρασάκι με το αγοράκι σου και θα ήθελα να δω και ένα κόκκινο κραγιόν με πολύ καθαρά μάτια και ένα πολύ ωραίο έτσι ψηλό μποτίνι. Μια χαρά. Αναδεικνύει τα απιστία μου, μου αρέσει. Oh. Κορίτσια μου, έχω το μου σημείο εκεί, οπότε καταλαβαίνετε. Θα το βγάλει. Δεν είμαι ψωνάρα, απλά έτσι το λέω. Κοντεύεις τα έγινες ψωνάρα μου φαίνεται. Για σκέψου. Πολύ ωραίο αυτό το κόκκινο παλτό. Για να το δούμε λιγάκι, κόκκινο σκουφίτσα, κορίτσια. Στο ύψος σίγουρα. Για να δούμε. Για δώστε μου. Δώστε, κορίτσια. Θα ανοίξουμε εδώ, να κάνουμε εδώ πανικό τώρα. Εντάξει. Τι? Πού είναι ο λύκος, ρε κορίτσια. Βλέπει ο Άλεξ. Πολύ ωραίο, έτσι, γουνάκι, τρελό, αλλά όχι για γλυφάδα, όχι για κρασάκι, για σαμπάνιες και τέτοια. Κόκκινο, δεν ήταν κόκκινο. Λυπήσουμε. Είχε το χρώμα του ουρανού. Πολύ κόκκινο, βρε μωρό μου γλυκό. Πέρασε του Αγίου Βαλεντίνου. Βγάλε τα κόκκινα. Τι είναι αυτό το πράγμα που σε έχει πιάσει? Δεν είμαι έτσι του κόκκινου, κορίτσια. Προτιμώ τα μαύρα, έτσι, έτσι. Να καλύπτουμε και κάποιες ατέλειες. Κακός, γιατί σου πάει πάρα πάρα πολύ. Όλες αυτές οι αποχρώσεις του κόκκινου που έχεις διαλέξει είναι πολύ, πολύ ταιριαστές μεταξύ τους και σε σένα βεβαίως. Αυτό που μένει είναι ένα πολύ ωραίο ψηλό hot μποτίνι. Πόσο χρόνο έχουμε, παιδιά? Γιατί δεν μας βλέπω καλά σήμερα. Μια μισή ώρα! Πάμε να τρέξει, δεν προλαβαίνω καθόλου. Πάμε! Τρέχα να ψάξεις το επόμενο μαγαζί. Δεν θα προλάβεις. Φύγαμε, Κυριακή! Τρέξε, γιατί η Αμάντα θα σε ματιάσει, νομίζω. Πιο γρήγορα. Εδώ έχει πέσει μάσα. Πάμε στο επόμενο μαγαζί με ρούχα στη Δάφνη. Γεια σας! Τι θα δεις? Θα ήθελα να μου δείξετε Ζιβάγκο, ναι. Αλλά να είναι έτσι γυαλιστερά. Γυαλιστερά Ζιβάγκο, μάλιστα. Θα σου άρεσε κάτι τέτοιο, να το βάλεις με μια ωραία φούστα. Είναι πολύ ωραίο. Είναι στο μεράκι μου. Είναι one size, είναι εφαρμοστό στο σώμα. Fits all. Θα ήθελα να δω και αυτό εδώ, είναι έτσι πολύ sexy. Είναι στο μεράκι μου, έτσι. Είναι one size και αυτό. Ωραία. Θέλεις κάτι άλλο, καμία φουστίτσα έτσι στενή, sexy. Αυτή δεν κρατιέται. Φουστίτσα μπορώ να σου προτείνω. Ένα σχέδιο αυτό εδώ. Ναι, και τι άλλο. Μετά μπορούμε να δούμε και κάτι τέτοιο. Με λεπτομέρειες. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μπορούμε να δούμε κάτι σε χρώμα. Άντε, πού? Είναι πολύ εφαρμοστή. Εφαρμοστή θα θέλει. Θα δοκιμάσω και αυτή. Πολύ ωραία. Τι άλλο? Κάτι τέτοιο. Όχι, όχι, όχι. Δεν μ' αρέσει. Θέλω να δω έτσι παντελονάκια. Να δεις λοιπόν. Θέλω να μου δείξεις τι? Στενό και θέλω κάτω μπατζάκι. Το μπατζάκι να είναι μαζεμένο προς τα πάνω σου, σαν αγουρίστικο να είναι. Να έχει στενή φόρμα προς τα κάτω. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχει μόνο κάτι σε δερματίνη. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Ας το δοκιμάσω και αυτά. Πού θα το δοκιμάσω. Και? Θα περάσουμε από εδώ. Φυσικά. Άντε, περιμένω. Μη με στήσεις. Πολύ ωραίο, έτσι, λαμπερό, τέλειο.
σεξ έτσι πως το θέλω, αναδεικνύει το σώμα μου. Επιτέλους. Είμαι μέσα στο θέμα, δεν νομίζω να βγω. Τι λέτε, κορίτσια? Κυριακή μου, βγάλτο, γιατί σύμφωνα με το θέμα που μας έχει βάλει η Βίκη, ναι, είσαι εκτός θέματος. Πρέπει να παίξεις μπάλα με μπλούζα. Μωρό μου γλυκό, μπλουζάκι Ζιβάγκο, είπε η Βίκη. Όχι φόρεμα, θα είσαι λάθος το κόνσεπτ. Πού να δούμε καμιά ζωνούλα στη μέση? Βεβαίως. Θέλουμε σε τέτοιο στυλ να είναι απλή ή θέλουμε... Θέλω λίγο να διακριτική, μην είναι τόσο μπαμ. Διακριτική, αν έχεις. Όχι μπαμ. Σου πρότεινε αυτή εδώ. Ωραία, για δω. Η οποία μπαίνει σε στη μέση. Ωραία. Για δες. Άντε κορίτσι ακόμη. Μ' αρέσει η ζώνη στη μέση, τονίζει τι? Την ωραία μου μισούλα, τη λεπτούλα. Νομίζω δεν πρέπει να φορέσει ζώνη, είναι μια χαρά σκέτο. Θα πάω για ένα κρασάκι σε μια ωραία ταβερνούλα. Πού? Στη Γλυφάδα. Ταβέρνα Γλυφάδα? Θα είναι πολύ όμορφα. Για ταβερνούλα και όλα, με τον δικό σου, άλλαξε και κάτι, εντάξει. Είπαμε ότι σου άρεσε πάρα πολύ το ντύσιμό μου, αλλά μην γίνουμε και αδελφές. Θα σας μπερδέψουν όντως, ίδιες. Αυτό. Τι? Δεν μ' αρέσει καθόλου η φούστα μου, πέφτει. Θεωρώ είμαι εκτός θέματος με αυτό εδώ. Είσαι πάρα πολύ λάθος και λυπάμαι που δεν είναι το νούμερο σου φούστα. Αλλά από την άλλη χαίρομαι γιατί μπορεί να χάσει. Μα αυτό το ντύσιμο είμαι να πάω στην εκκλησία να προσκυνήσω. Έχεις αμαρτίες. Έτσι αλλιώ τώρα έχουν ξεκινήσει και χαιρετισμοί. Καλά είμαστε. Α, το ξέρεις. Καλά τα λες. Για προσκύνημα, ό,τι πρέπει. Τον άκουσα το θέμα. Τι είπες? Είπα, Παναγία μου, είναι δύσκολο θέμα μπορώ να πω. Το Ζιβάγκο. Πρέπει να είσαι πολύ στυλάτη για να το φτιάξεις, που εγώ δεν είμαι. Λίγο έχω έτσι ντύσιμο. Τι? Καραγκιόζης, ό,τι βάλουμε βγαίνουμε, δεν μας νοιάζει γνώμη των λονών. Αυτά τα καταφέρω. Δεν γίνεται. Οι άλλες είναι καλύτερες, πάμε να δεν νομίζω. Εννοείται ότι οι άλλες δεν είναι καλύτερες και το θέμα είναι φανταστικό, γιατί μπορείς να επιλέξεις ό,τι θέλεις. Μόνο το Ζιβάγκο σε δεσμεύει. Ο Άλεξ, όχι! Α, πολύ ωραίο κι αυτό. Μ' αρέσει, έτσι μείνει η φουστίτσα. Αλλά έχω μια έτσι... Τι? Ένσταση για το αν πηγαίνει. Λέγω η φούστα μου τα χαλάει με την πλούζα, δεν ξέρω πολύ. Πολύ τι. Άλλο ύφασμα το ένα, άλλο ύφασμα το άλλο. Θέλω να κρατήσει τη δερμάτινη φούστα που σου πάει ονειρεμένα και να μου βάλει το πορτοκαλί λουρε Ζιβάγκο για να υπάρχει και λίγο χρώμα. Ο Άλεξ έχει μια έτσι διαφωνία μαζί μου. Πάλι. Και σεξ είναι και δείχνει και δεν δείχνει. Πολύ αυστηρό. Πιστεύω θα έλεγε ναι στο πλουζάκι, όχι στη φούστα, σου θα μου βάλει ένα τζινάκι. Θεωρώ ότι αυτή η φούστα σου πάει πάρα πολύ στο πόδι, με ένα ωραίο καλσονάκι, με ένα ωραίο μποτάκι, γοβάκι. Θα σου να κούκλα, απλά να αλλάξεις το Ζιβάγκο από πάνω. Θα σου να πάρα πολύ όμορφη και άσε τον Άλεξ να λέει ό,τι θέλει. Έχει ακουστεί, κορίτσι, ότι εγώ είμαι κακιά της παρέας. Όχι, αλλά δεν είμαι, λέω αλήθεια. Δεν μπορώ να σου πω σε θέα και από πίσω να λέω που πας έτσι, για κανένα λόγο. Οι κακές άλλες είναι, δεν λέω ονόματα. Α, γι' αυτό. Αυτό, Κυριακή μου, άσε να το ξέρουμε εμείς καλύτερα. Έχεις τη μίγα. Ποιο αυστηνή είναι της παρέας, είναι η μικρούλα μας. Ενώ εσύ. Επειδή τα σχολιάζεις πάρα πολύ λεπτομερή, τα χείλια, το αυτί, το ένα, το άλλο. Το δάχτυλο είναι, δεν είναι βαμμένο. Α, έχει φύγει λίγο το νυχάκι, δεν έχει κόψει καλά. Είναι τελειομανής. Μία ώρα, δύο λεπτά και 49 δεύτερα για την Κυριακή που μόνο συννεφιασμένη δεν είναι. Με χαμόγελο πηγαίνει προς την πρώτη της αγορά. Τι σας φίλω παρακαλώ. Είναι στα 125 ευρώ. Μάλιστα, μισό λεπτάκι. Ορίστε. Ορίστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, να είστε καλά. Και η αποδεξή σας. Ευχαριστώ, γεια σας. Ευχαριστώ. Πήρες τα ρούχα σου. Θες να δεις για τα παπούτσια. Πάντα με επιλογές όμως που δεν θα εξοργήσουν τον Άλεξ. Βλέπει, φαντάζομαι. Πολύ cool η Κυριακή. Δεν την πτώνουν τα σχόλια. Ίσως γιατί δεν τα ακούει. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Σε περιμέναμε. Θα ήθελα να δούμε γουβίτσες, το νούμερο 38, αλλά να είναι μόνο μαύρες. Μόνο μαύρες? Γιατί έτσι? Ξεκινάμε πάνω, σε ψηλό τακουνάκι, μετά αρχίζουμε και κατεβαίνουμε πιο χαμηλό τακούνι. Και πάμε και σε χοντρό. Θες ένα χοντρό, ένα παπάτσικο? Θα ήθελα αυτή εδώ.
θα ήθελα να δω κι αυτή εδώ. Έτσι λαμπερίζει λίγο. Τ' αρέσουν αυτές. Και θα τολμήσω και την κόκκινη σε τεντευτό. Τέλεια. Είσαι τολμηρή, για κάτσε. Α, πολύ ωραίο. Κόκκινο, έντονο της φωτιάς. Πιστεύω θα είναι πολύ ωραίο με το σύνολό μου. Ναι. Θα είμαι σεξι, όπως χρειάζεται εξάλλου. Ωραία, γόβα, κόκκινη, μυτερή, με μπαρετούλα, σου πάει πάρα πολύ. Αν δεν το πάρεις, πες μου πού το δοκίμασες για να πάω να το πάρω για την πεθερά μου. Ouch! Γιατί θέλει και μια λυκαία να το φορέσεις αυτό, πιο όριμης γυναίκας, πιο... Τι? Κυρία, να είσαι μια κυρία. Τα ψηλοτάκουνα να αντέχω πάρα πολύ, θεωρώ. Θες φορούσα τα κούνα, οπότε γιατί όχι. Τώρα με αυτό... Τι? Δεν ξέρω, ίσως και αναστατωθεί όλο το πλήθος. Αναστατώθηκα. Αλήθεια. Ναι, όντως. Αλλά χάρηκα που δεν έχεις αυτά τα χοντρά, τα τρακτέρ, μπρακτέρ. Αυτό... Τι είναι το μπρακτέρ? Ωραία είναι και τα πόδια σου είναι ωραία, σου δείχνει γυναικάρα. Δες το κι αυτό, γυναικάρα. Α, είναι πολύ ωραία, έτσι, η αλυστερή, oh. Η αγλυφάδα, τέλειο. Πιστεύω το σινολάκι μου θα το απογειώσει. Σου πάει πάρα πολύ στο πόδι, με ένα κοντό μίνι φουστάκι που είδα ότι είχες διαλέξει. Ήταν τέλειο, θα σου να μια κούκλα. Μ' αρέσει σαν γυναίκα η λάμψη, ποια γυναίκα εξάλλου δεν θέλει λάμψη. Η Λουκά. Σαν νερά θα φέρετε φυσικά η χρυσοσκονή μου. Είσαι νεράιδα έτσι κι αλλιώς και όλες οι γυναίκες έχουμε χρυσόσκονη επάνω μας. Αλήθεια, δεν το πρόσεξα. Κάποιες έχουν πιτηρίδα. Α, και αυτό πολύ ωραία. Θεωρώ είναι τζάσι το σύνολό μου, έτσι που το έχω φανταστεί. Ναι. Γιατί θα είμαι μια θεάρα φυσικά. Έτσι. Έχεις θεϊκές γάμπες και αυτά είναι τα σχήματα παπουτσιών που σου πάνε. Όχι αυτές οι μποτάρες με την πλατφορμάρα. Ξέχνατες. Πολλοί άντρες έτσι το περπατάω κάνουν καμάκι, αλλά δεν δίνω σημασία γιατί ήδη έχω τον άντρα μου και δεν θέλω κανέναν άλλον. Καλέ, κοντεύεις να ρίξεις και εμένα έτσι όπως το πας. Τι λες τώρα? Αυτό θέλω να το δω. Μου αρέσει πάρα πολύ, είναι το ίδιο με πριν και το ίδιο με πιο πριν. Νομίζω ότι θα προτιμούσα το πριν. Καλέ, τόσο πολύ άνετη. Όχι μόνο κάθε, μπορώ να τρέξω να σας δείξω λίγο, να δείτε. Αμέ. Κοιτάξτε εδώ, έτσι. Oh. Μια χαρά είμαστε, πολύ ωραία. Αυτό ήταν όλο? Στο γυμναστήριο τα πας. Και αυτό αστείο. Τι τα κάνεις, τις κινήσεις. Καλά καθίσματα έκανες. Για να σε δω να ανεβαίνεις κανένα βουνό. Προς το παρόν η Κυριακή έχει να ανέβει το όρος των παπουτσιών. Επόμενη στάση λοιπόν, το δεύτερο κατάστημα. Σας τι κάνετε? Καλά. Θα ήθελα να μου δείξετε μαύρες γόβες, νούμερο 38. Τι έχετε? Ωραία. Πρωτού ξεκινήσουμε. Ναι. Να σας δώσω αυτά να διαλέξετε. Αναγκαίο. Κακό. Απαραίτητο για σας. Κυριακή, πάρε το δεξιά και κοίτα να χάσεις λεφτά και όχι χρόνο. Αυτό εδώ. Το ανοίγω τώρα? Ναι, το ανοίγω τώρα. Παναγίτσα μου. Γιατί ρε παιδιά, όχι! Καντεμιά έχει αυτή η εβδομάδα. Εγώ μείον 10 λεπτά, εσύ μείον 40 ευρώ. Υπάρχει μαύρη αυτή εδώ. Ωραία. Με ψηλό τακουνάκι που μπορούμε να το δούμε αυτό. Μετά έλατε να σας δείξω και από εδώ. Υπάρχουν και αυτές που είναι γόβες ανοιχτές στο πλάι με τα λουράκια, τα δεσίματα. Ή σε κάτι πιο απλό δερμάτινο, με μπαρέτα ή χωρίς μπαρέτα, ό,τι σας αρέσει. Θα ήθελα εκείνο το μαύρο. Το χιαστή. Ναι. Και αυτή εδώ. Ωραία. Θα τολμήσω και θα πάρω. Τι? Αυτή εδώ. Ωραία. Το νούμεράκι. Εντάξει. Η τολμόνικα. Είσαι αυτό το χρώμα, έτσι. Φυσικά. Υπάρχει άλλο χρώμα? Δεν θυμάμαι να έχω μαύρη σε αυτή. Ωραία. Αν μπορείτε να το δείτε. Ευχαριστώ. Τώρα θα μας κάνεις καθίσματα. Α, από ό,τι βλέπω, πολύ ωραία. Ναι. Αλλά για την ηλικία μου είναι λίγο μεγάλη. Θα την προτιμούσα... Πώς? Να την πάρει στη μαμά μου, γιατί έτσι φοράει και αυτή κάτι τέτοια. Δεν είναι για την ηλικία σου αυτή η γόβα. Βγάλτε. Νομίζω ότι η γόβα αυτή η κλασική δεν είναι μεγαλίστικη, είναι για όλες τις ηλικίες. Α, πολύ ωραία, άνετη, καθόλου δύσκολο περπάτημα.
Και χαίρεστη, μου αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι πάει στο πόδι μου. Δηλαδή το λουράκι δεν μου κόβει το ποδαράκι μου. Όχι, δεν μου αρέσει εμένα αυτή η γόβα για σένα, αγάπη μου. Έχεις τέτοιο γαμπάκι ωραίο. Γιατί να πάρεις χοντρό τακούνι για το βράδυ. Όχι. Τώρα η Ελένη και η Σοφία θα έχουν αντισταγμό, αλλά αν αρέσει εμένα, κορίτσια, τι φλανά έχετε εσείς. Τι έπαθες? Κάτσε να ξεματιαστώ, γιατί θα με ματιάσει στο τέλος. Λοιπόν, δεν μ' αρέσει. Ορίστε, τόπο. Αν σ' αρέσει εσένα, εννοείται. Πάρτη και φόρεσέ τη καλοφόρετη. Λοιπόν, αυτές είναι οι γοβίτσες που ζητήσατε σε νου. Τελικά υπήρχαν και σε μαύρες. Είπες τι κάνουμε για σένα. Θα τις δοκιμάσουμε. Εντάξει, ευχαριστώ. Άντε πάλι. Αυτό το καλτσάκι πάντως. Δεν ξέρω αν είναι για γλυφάδα, δεν ξέρω, κορίτσια. Για πού να είναι? Ταβερνάκι με το αγόρι μου στη γλυφάδα. Άντε πάλι. Για ταβέρνα δεν μου αρέσει αυτό το παπούτσι. Okay, εντάξει. Καλύτερα να φορούσες τα άλλα που είχε τα λουράκια. Θέλεις να είναι λίγο πιο άνετο. Δεν μου αρέσει. Τώρα αυτά τα παπούτσια πιστεύω ότι... Τι? Δεν θα αρέσουν ούτε στον Άλεξ, αλλά ούτε στην πεθερά μου. Τι το θες το σουέτ και τα μαύρα? Έχεις χάσει την μπάλα μου φαίνεται, Κυριακή, ξύπνα! Πόσο χρόνο έχω ρε παιδιά? 18 λεπτά και 12 δεύτερα! Ωραία, ίσα ίσα προλαβαίνουμε, πάρα να τρέξουμε, ήδη έχω αποφασίσει, φύγαμε! Τρέχα, τρέχα! Πάμε Κυριακή, πάμε να αγοράσεις τα παπούτσια σου! Αρκετά περιμέναμε! Δεν σου οφείλω παρακαλώ! Είναι στα 39 ευρώ! Ωραία, μισό λεπτάκι! Μια χαρά! Ορίστε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ τα παπουτσάκια σας. Πάρα πολύ. Τι αποδειξούλα σας. Να είστε καλά, γεια σας. Επίσης, καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Τέλος και με τα παπούτσια. Η Κυριακή καλπάζει προς τα αξεσουάρια να ολοκληρώσει τις αγορές της. Θέμα της εβδομάδας, δημιουργική με ζιβάγκο. Έλα, δώσ' του. Α. Μηδέν δύναμη γυμνάστρια. Μπήκε, εντάξει. Γεια σας, τι κάνετε? Μπορείτε να πιστεύω εδώ? Ελεύθερα. Ωραία. Θέλω να μου δείξετε κάποιες τσαντούλες, απλά να έχει μια χρυσό λουράκι. Υπάρχει αυτή, με χρυσό αλυσιδάκι. Όχι, 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 έχω βάλει αυτή στο μάτι εδώ. Από ό,τι θυμάμαι ήθελες με χρυσό αλυσιδάκι. Είναι πάρα πολύ ωραία, μ' αρέσει πάρα το κροκέ. Κροκέ, για κροκέτες λες? Ψαριού. Έχει ωραίο άνοιγμα μέσα. Μ' αρέσει πολύ που είναι έτσι αλυσίδα. Εδώ. Ναι. Ωραίο το κροκό. Αλλά αφού δεν έχεις δοκιμάσει κροκό παπούτσι, πώς θα ταιριάξει? Είναι κατάλληλη για το ταβερνάκι που θα πάμε το αγόρι μου. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι μπορεί και καλύτερα. Ωραίος φάκελος, κροκό, έχει ωραίο μέγεθος. Γιατί να πας σε ταβερνάκι? Είναι παραδοσιακή. Να μην πάτε για ένα ποτό, μετά σε ένα κλαμπ. Δεν ξέρω νέα παιδιά. Πεινάει η Βίκυ. Υπάρχει και αυτό το τσαντάκι με τη χρυσή αλυσίδα. Α, για κρατήστε λίγο. Τι? Μ' αρέσει πολύ αυτό. Πολύ ωραία η τσαντούλα, ωραίο το καπιτονέ. Τα βλέπουμε συνέχεια. Εντάξει, βαρετό. Boring. Το αγαπώ, μ' αρέσει πολύ καλύτερα και από το άλλο, γιατί έχει ωραίο compact μέγεθος. Έχει ωραίες χρυσές αλυσίδες, είναι βελούχ, μ' αρέσει πολύ. Μπορώ να δω και ένα κολιέ? Βεβαίως, ελάτε από εδώ. Υπάρχουν και εδώ κοσμήματα και δίπλα. Ωραία. Δύσκολο τώρα όλη η φάση. Μ' αρέσουν όλα. Για όλη η φάση. Μ' αρέσει αυτό εδώ. Έχει τρία διαφορετικά σχεδιάκια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έτσι κοριτσίστικο. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το κολλιέ και ασχέτως τι έχεις διαλέξει, ένα μακρύ κολλιέ πάνω σε ζιβάγκο και μάλιστα στο τόνο του χρυσού θα αναδείξει το ρούχο σου σίγουρα. Φοράω κολλιέδες, αλλά εντάξει, προτιμώ σκουλαρί και δυστυχώς δεν έχω τρύπες, οπότε θα πάρω κάτι άλλο. Είχα παλιά τρύπες στα αυτιά μου, αλλά δυστυχώς έπαθα μόλυνση και κλείσανε. Δεν πειράζει, πάρε σκουλαρίκια με κλιπ. Να η λύση. Αυτό εδώ μ' αρέσει. Εδώ είναι καταπληκτικό, είναι πανέμορφο, είναι μακρύ, πιστεύω ότι ταιριάζει με το σύνολό μου, θα κάνει μπαμ, θέλω λάμψη. Μην κάνει μπαμ και σπάσει, φοβάμαι. Α, καλό. Απαπαπαπαπα, δεν είναι για την ηλικία σου, με τίποτα. Λίγο μανταμέ αυτό το κολλιέ, έχει μια ωραία ένταση και μια βραδινή διάθεση, αλλά γιατί να βάλεις κάτι τέτοιο στην ταβέρνα, δεν ξέρω. Θέλω εδώ και άλλη μια τσαντούλα.
Ο Άλεξ μόνο σε ταβέρνες σε πάει τελικά, δεν μου πες. Τι. Πολύ ωραία τσαντούλα, μ' αρέσει. Να δω μέσα, πολύ ωραίο, έχει λουράκι, τοποθετώ άμα το θέλω εγώ. Πάρα πολύ ωραία επιλογή για ταβερνίτσα, γιατί είναι και δεν είναι βραδινό. Μια χαρά. Μ' αρέσουν οι μεγάλες τσάντες, γιατί μπορείς να βάλεις ακόμα και το βρακί σου μέσα που λέει ο λόγος. Τόσο μεγάλο είναι. Ακόμα και αν πας για ταξίδι χώνεις 2-3 πράγματα και είναι τέλειο. Εγώ πιστεύω ότι λόγω του μεγέθους ταιριάζει όντως για ταβέρνα. Τώρα, αν θέλεις να βάλεις μέσα και κανένα ισόρουχο, δεν ξέρω πού θα καταλήξει μετά την ταβέρνα. Ντροπή. Εντάξει. Και είμαι εγώ να σου πω τι θα βάλεις μέσα. Τι σου οφείλω, παρακαλώ. 48 ευρώ και 80 Μάλιστα. λεπτά. Μάλιστα. Ορίστε. Τα πράγματά σας. Πάρα και η απόδειξή σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Γεια σας. Πάμε, Κυριακή. Έλα, δώσ' του. Δεν μπορεί να βγει η Καρντάσιαν. Έτοιμοι να επιστρέψουμε στο πλατό. Ναι, ξεσκόνησε τον κιόλας. Βλέπει ο Άλεξ. Φύγαμε! Για πες μου τώρα, πώς νιώθεις? Νιώθω πάρα πολύ όμορφα, γιατί πέτυχα σήμερα το σκοπό μου. Πέτυχα και κοσμήματα και ρούχα και παπούτσια. Δεν είχα καθόλου άγχος, ήταν όλα υπέροχα. Θα το ξανάκανα για χιλιοστή φορά, πραγματικά. Πού θα πας με το σετάκι σου? Με το ζιβάγκο μου θα πάω σε Γλυφάδα, σε ένα ταβερνάκι για κρασάκι μαζί με τον σύντροφο μου τον Αλέξανδρο για να περάσουμε τέλεια. Αλέξανδρος έγινε τώρα. Τέλεια! Επειδή έχεις κουραστεί, πιες μια γουλιά και επιστρέφουμε στο πλατό να ακούσουμε τι λένε για σένα τα κορίτσια. Κορίτσια, νομίζω ότι από όλους τους συνδυασμούς που διάλεξε, μου άρεσε περισσότερο το λούρεξ το ζιβάγκο με τη δερμάτινη τη μίνι τη φούστα. Αν και, επειδή μας άλλαξε το θέμα και τον προορισμό τις δύο φορές, δεν ξέρω τελικά για ποια από τις δύο περιστάσεις θα μπορούσα να το διαλέξει. Και εγώ μπερδευτικά πάρα πολύ εκεί. Εμένα μου αρέσει το κόκκινο παντελόνι που φόρεσε και το άσπρο το ζιβάγκο. Μου ξύνησε ότι έβαλε άσπρο ζιβάγκο και μαύρο παντελόνι. Κάποια μου ξύνησε. Πιάραγε! Η Κυριακή τα πρόλαβε όλα, και ρούχα και παπούτσια και αξεσουάρ, και τώρα είναι έτοιμη να κάνει μαλλί και μακιγιάζ στο καμαρίνι του Shopping Star. Πάρε αυτά που θέλεις. Πριν ξεκινήσω το μακιγιάζ, θα πιάσω το μαλάκι μου, γιατί δεν θέλω να εμποδίζει. Ευσυνείδητη. Και πριν βάλω το make-up, θα βάλω πρώτα το primer. Για βάλε. Βάζω το primer, βλέπω. Τέλεια. Με το χέρι, βέβαια. Άρχισαν οι μομφές. Έπειτα, συνεχίζω το make-up, που είναι αγαπημένο προϊόν μου, βασικά. Λοιπόν, βάζω πάνω στο χέρι ποσότητα. Πάνω στο τριαντάφυλλο. Και με το δάχτυλο θα το τοποθετήσω και έπειτα πάνω στο σφουγγαράκι μου. Πολύ ωραία. Αχ, πολύ έβαλα. Όχι, όχι, νομίζω καλό είναι. Εφόσον τελειώνω σιγά σιγά με το μακιγιάζ. Τι κάνεις? Με το make-up. Θα πάρω το κοσίλερ. Κοσίλερ. Θα τοποθετήσω κάπου τα μάτια. Είναι ένας τόνος πιο έντονος, γιατί θέλω λίγο λάμψη να δώσω, λίγο έτσι φωτεινότητα, όχι λάμψη, λάθος. Δεν βαριέσαι? Γιατί εντάξει, βράδυ τώρα θέλουμε και λίγο έτσι. Έτσι. Είμαστε κούκλες. Θεωρώ ότι έχει πολύ ωραία χαρακτηριστικά, έχει ωραίο φρύδι. Ναι, ωραία μάτια, ωραία φρύδια, όλα είναι. Έχει ωραίο προσωπάκι. Τώρα θα περάσουμε στη σκιά. Τι σκιά θα βάλεις? Λοιπόν, θα ξεκινήσω με ένα ανοιχτό χρώμα σε όλο το μάτι. Ναι. Είναι μπέζ. Ωραία σκιά είναι αυτή. Και απλή και στο χρώμα της, πολύ όμορφη. Θα συνεχίσουμε ένα άλλο πινελάκι, το οποίο θα πάρω το καφέ που είναι σκούρο και με γλυκές κινήσεις θα αρχίσω να το σβήνω. Επιστήμη! Τέλειο, Θα δώσει έμφαση στο μάτι, λες, και θα κάνει τα χείλια απλά. Έχει και μεγάλο μάτι και τις πάει. Θα συνεχίσω με ρούζ. Εγώ συνήθως βάζω αποχρώσεις του καφέ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το καφέ. Λοιπόν, παίρνω ένα άλλο πινελάκι. Και τι κάνεις? Και αρχίζω με γλυκές κινήσεις από πάνω προς τα κάτω να σβήνω. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το βάψιμο του προς το παρόν. Πολύ καλό, ναι. Ας βάλει και ένα ωραίο έντονο κόκκινο γραγιό να γίνει σεξι, έτσι ωραία. Τι κάνουμε τώρα? Συνεχίζω στα χείλη, θα σηκωθεί ότι δεν φαίνομαι καλά. Λοιπόν, θα έρθω λίγο κοντά
και θα αρχίσω σιγά σιγά να το φτιάχνω το σχέδιο. Α, ωραία το κάνεις. Τέλεια. Δεν περίμενα κάτι λιγότερο. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο. Πάω στο κραγιόν. Όρμα Κυριακή. Πολύ έντονο έβαλες, κορίτσι μου, εντάξει. Για την ηλικία σου είναι πολύ μπαμ. Μπαμ. Και θα περάσουμε στη μάσκαρα. Θα βάλω κάποια ποσότητα, γιατί θέλω να τονίσω βλεφαρίδα, γιατί έχω και μεγάλη βλεφαρίδα. Θέλω να είναι άσχημο. Okay. Είσαι ένα πάρα πολύ νέο κορίτσι και φρέσκο και δεν χρειάζεται τέτοια υπερβολή στο βάψιμο. Είμαστε μια χαρά. Όπα. Συμβαίνουν. Φοβάμαι. Μη φοβού. Συμβαίνει τα πρώτα, παιδιά. Εντάξει, δεν γίνεται να είμαστε όλοι. Τι. Να κάνω τώρα. Συμβαίνουν και αυτά. Εντάξει. Συνέχισε, βρε, μη πτω είσαι. Έλα, δύναμη. Εντάξει, βράδυ είναι. Ένα εντυπωσιακό μακιγιάζ θα το ήθελα. Για μένα είναι κομπλέ. Αλλά εντάξει, ο καθένας έχει τα δικά του γούστα. Λερώθηκες. Λοιπόν, θα συνεχίσω στο μαλλί. Πάει μπλούζα. Και το μαλάκι της ώρα. Τέλειο. Εμένα θα μου άρεσε και κάτω σκέτο. Χωρίς να κάνει τίποτα. Θα κάνω πάρα πολλά. Δηλαδή, δεν μου αρέσουν τα extreme, μπουκλέ και βλακίες. Θα κάνω ένα τέλειο ίσιωμα. Θα ξεκινήσω με λίγο λαδάκι στις άκρες. Δεν θέλω να τις κάψω. 6 λεπτά και 13 δεύτερα. Το είναι ίσιο. Τι να κάνει. Λίγο. Θα το περάσει ένα-δύο και τελείωσε. Να το κάνει καρφί. Θεωρώ το ίσιο μαλλί είναι. Θα βάψει και το μαλλί με το τέλειο, make-up. Για να βγεις έξω το βράδυ. Ειδικά εμένα το μπουκλέ δεν μου αρέσει, δεν μου πηγαίνει κιόλα. Προτιμώ το ίσιο μαλλί. Έτσι την έχουμε δει. Κάπως να το είχε αλλάξει, κάτι να έκανε. Μια πινελιά, κάτι έτσι να. Δεν τολμάει. Τόλμησε, Κυριακή. Θεωρώ. Πάει η μπλούζα. Την έχει κάνει χάλια. Το τύπο κομπλέ. Έτοιμη. Πώς με βλέπετε, κορίτσια? Έτοιμη για πλήσιμο. Κούκλα είσαι. Τέλεια. Κούκλα. Τέλεια. Πόσο χρόνο έχω, παιδιά? 2 λεπτά και 42. Τέλεια. Θα κάτσω να χαλαρώσω και λίγο. Ναι. Είμαι κουρασμένη, ρε παιδιά. Να κάνω. Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι που δεν έκανες contouring. Χαίρομαι που δεν είδα τις γραμμές αυτές που είδα πριν. Μ' αρέσουν πολύ τα μάτια σου, τα φρυδάκια σου και πολύ ωραίο το στόμα. Τα μαλλιά επίσης καθαρά και απλά. Μπράβο. Η Κυριακή έκανε μαλλί και μακιγιάζ και μαντέψτε, είναι έτοιμη για πασαρέλα. Έχω πάρα πολύ άγχος για την πασαρέλα. Σιγά καλέ. Εύχομαι, κορίτσια, να μην το καταλάβετε και να σας καταπλήξω. Για να δούμε, θα συμβεί αυτό? Γιατί τις βλέπω με άγριες διαθέσεις. Ειδικά την Αμάντα. Κάτι έχει μαζί σου σήμερα. Να σας τη φέρω. Πάμε, Κυριακή. Σοφία, τι έπαθες? Αμάντα, σ' άρεσε? Τι σκέφτεται άραγε η Αλίνα? Κυριακή μου, πάρα πολύ ωραίο κεφάλι, φανταστικά μαλλιά και πολύ ωραίο μακιγιάζ. Το ζιβάγκο σου πάει πάρα πολύ και χρωματικά, αλλά και το πατρότ που είναι έτσι στενό και διαγράφει τη σεξι φιγούρα σου. Το κολλιέ είναι υπερβολή. Σε μεγαλώνει πάρα πολύ και σου προσθέτει χρόνια. Το γκρι παλτό είναι όμορφο και για να βραδάξει την ταβέρνα. Εγώ αυτό που ήθελα στο shopping store για αυτή την εβδομάδα είναι για βραδινή έξοδο, όχι απλό ταβερνάκι. Ιδιαίτερα στην ηλικία σα. Το παντελόνι σου πηγαίνει, αλλά θέλει φτιάξιμο, να κοντίνει λίγο και το έχει τραβήξει πάρα πολύ ψηλά. Το τσαντάκι είναι πάρα πολύ όμορφο, το παπούτσι δεν μου αρέσει την ηλικία σου, θέλω κάτι πιο σεξι και φίνο. Μα δεν τελειώσαμε, που λέει και ο Ρέμος, έχουμε κι άλλη πασαρέλα, την πιο ενδιαφέρουσα. Λύθηκε τώρα η Κυριακή, άντε να την ξαναδέσουμε μετά. Ένιωσα πάρα πολύ όμορφη πάνω στη πασαρέλα. Τρελάθηκα, καθόλου άγχος.
Ήταν όλα τέλεια. Δεν το περίμενα. Περίμενα ότι θα έρθω, θα έχω άγχος και δεν θα βγω καν. Αλλά τελικά έγινε ακριβώς αντίθετο. Πέρασα σούπερ. Η πασαρέλα η Κυριακή μου φάνηκε πάρα πολύ αγχωμένη. Δυσκολευόταν να περπατήσει, μάλλον είχε διάλεξει λάθος παπούτσι. Και η εμφάνιση της μου θύμιζε κάποια. Ποια άραγε! Για να δούμε προς το παρόν πώς αξόδεψε για το σύνολό της η Κυριακή και τα λέμε. Για το παλτό πλήρωσε 80 ευρώ, για το ζιβάγκο 20, το παντελόνι κόστησε 25 ευρώ, η γόβας 39, η τσάντα 33,90 και το κολλιά 14,90. Συνολικά δηλαδή ξόδεψε 212 ευρώ και 80 λεπτά και της έμειναν 97 ευρώ και 20 λεπτά αφού έχασε 40 ευρώ στο παιχνίδι των φακέλων. Καλώς ήρθες Κυριακή Βίσο, μπράβο, τα πρόλαβες όλα, μου αρέσει το δύσιμό σου. Απλά θεωρώ ότι δεν έχεις πλησιάσει πολύ το βράδυ. Αν σε έβλεπα βράδυ σε ταβερνάκι, λογικά θα ήσουν μαζί με την Αλίνα, μου έχετε ντυθεί και ίδια. Αυτό που είπες, Σοφία, ήταν πολύ απέσιο, θα το πω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το είπε, θεωρεί τον εαυτό της νικήτρια, καλά κάνει, αλλά να κατέβουμε λίγο από εκεί που έχουμε ανέβει ψηλά, να πατήσουμε λίγο στη γη, για να δούμε την πραγματικότητα και να μην βλέπουμε αυτά που θέλουμε να δούμε. Μου αρέσει πάρα πολύ το ζιβάγκο σου. Είναι το θέμα μας καταρχήν. Είναι τέλειο, σου πάει πάρα πολύ, είναι το νούμερό σου. Το παντελόνι μου φαίνεται ότι είναι λίγο στενό, αν και σου κάνει ωραία οπίστια. Το παπούτσι δεν ήταν αυτό που ήθελα. Σου πάει στο πόδι, αλλά το κρύβεις με το παντελόνι και αυτό με ενοχλεί λίγο. Το παλτό σου... Πάλι νομίζω ότι δεν είναι το νούμερό σου, δεν σου κάνει ωραία έτσι. Θα ήθελα λίγο πιο στενό στη μέση, λίγο πιο κοντό. Όσο για την τσάντα, θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου βραδινή. Θα ήθελα να τη φορέσεις απόγευμα. Μη σου πω, εγώ θα τη φόραγα και πρωί. Mm-hmm. Το κόσμημά σου είναι τέλειο, μου αρέσει πάρα πολύ. Για μένα αυτή η τσάντα είναι βραδινή. Θες τέτοια τσάντα στην Γλυφάδα, δεν μπορείς να πας με τη τσάντα πας στο χωριό σου ή που πας για καφέ. Πίστεψέ με ότι άμα μπω μέσα στο. Ουζερί, όλοι θα με κοιτάνε. Μόνο και μόνο που έχω κο***, θα με κοιτάνε. Τώρα εσένα δεν ξέρω τι θα σε κάνουν. Άκουσα καλά. Κατά τα άλλα, είναι σωστό το ντύσιμο. Αυτή η μπίπ είναι σαν καρδιά. Ντύσιμο σε γραφείο ΣΥΚ. Κυριακή, με απογοήτευσες που αντίγραψες το ντύσιμο της Αλίνας. Προσπάθησες, δεν βρήκες ρούχα, δεν ξέρω τι έκανες. Τουλάχιστον το έκανες που το έκανες, το έκανες λίγο πιο νεανικό το ντύσιμο. Ήταν πολύ μεγάλο για την ηλικία σου. Η Σοφία με εκνεύρισε με τα σχόλιά της, αλλά αύριο ψωνίζει αυτή, η Αχλάδα πίσω έχει την ουρά κούκλα μου. Και τι πίσω? Κυριακή, μ' αρέσεις πάρα πολύ, μ' αρέσει το μαλλί σου, μ' αρέσει το μακιγιάζ σου, πήρες το κολλιδάκι αυτό που ήθελα να πάρεις, πήρες τη τσάντα αυτή που ήθελα να πάρεις, πήρες το ζιβάγκο που ήθελα να πάρεις, το παπούτσι σου είναι πολύ ωραίο. Απλά θα ήθελα να πάρεις τη γόβα την καστόρινη, την τελευταία που είχες φορέσει, με τη μύτη μπροστά. Αλλά το παντελόνι μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί σου ταιριάζει απόλυτα, είναι πολύ όμορφο πάνω σου. Και το παλτό πάλι είναι πάρα πολύ όμορφο. Για εκεί που τα θες, νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει. Γενικά, σαν εμφάνιση μου άρεσε πάρα πολύ. Ήτανε πολύ ταιριαστό το σύνολο και πραγματικά ήτανε εκθαμβωτική, μου άρεσε. Η κριτική της Ελληνής μου φάνηκε πάρα πολύ καλή. Την αγαπώ πάρα πολύ και εντάξει, έχουμε γίνει πολύ καλές φίλες και ελπίζω να συνεχίσουμε και έξω από το παιχνίδι. Κυριακή, καλώς ήρθες. Χαίρομαι που τα πρόλαβες όλα. Το ζιβάγκο θα ήθελα λίγο να το έχεις γυρίσει και όχι να πέφτει. Mm-hmm. Δηλαδή να φαίνεται ξεκάθαρα ότι διπλώνει, γιατί διάλεξες αρκετά ψηλό. Mm-hmm. Το κολλιέ είναι πάρα πολύ ωραίο. Το παντελόνι σου πάει, αλλά είναι λάθος τα παπούτσια. Γιατί? Mm-hmm. Έχεις διαλέξει ένα πολύ ωραίο ζευγάρι παπούτσια, αν μου φορούσες μία φούστα. Μόλις είδα αυτό το παπούτσι, είπα είναι για το σύνολό μου. Ήταν καταπληκτικό, τέλειο, έτσι πως φαντάστηκα, απλά φανταστικό. Το παλτό μου αρέσει, ναι μεν, mm-hmm. όχι για σένα όμως. Δηλαδή, θα το ήθελα πιο κοντό το παλτό. Και η τσαντούλα μου αρέσει και για την ώρα που το διαλέγεις και με τον ντύσιμό σου. Νομίζω ότι είναι και βολική, μια χαρά. Μια τελευταία παρατήρηση μόνο, θα ήθελα τα μαλάκια σου να είναι λίγο πίσω. Πίσω. Ναι. Τα μαλάκια μου εξ αρχής είχα πει δεν θα τα κάνω πίσω γιατί δεν έχω σκουλαρίκια, οπότε θα ήταν μάταιο να φαίνεται το αυτί μου, δεν ήθελα. Εντάξει, με στεναχώρησε εξ αρχής ότι δεν θα έχω σκουλαρίκια, γιατί το σκουλαρίκι κάνει τον ντύσιμο αφάνταστο. Αλλά εντάξει, με στεναχωρεί ακόμα και τώρα. Αχ.
Νομίζω γενικά ότι η Κυριακή σήμερα δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά. Το άγχος της ήταν πασιφανές. Ότι την φορούσανε τα ρούχα και δεν τα φορούσε ήταν νομίζω ξεκάθαρο σε όλες μας. Και τελικά τα έκανε μαντάρα. Γεια σου, Κυριακή μου. Γεια σου, Αλίνα μου. Λοιπόν, θα ήθελα να σε δω με το κόκκινο παντελόνα που σου πήγαινε πάρα πολύ. Και με άσπρο, εντάξει, άσπρο πάρα πολύ σου πάει. Ναι, μπορούσες να βάλεις και τη φούστα, θα ήθελα να δω, γιατί αυτό το look... Ναι, σίγουρα, εννοείται, και... εννοείται. Απλά ναι. Δεν μου άρεσε καθόλου η φούστα. Ενώ με το μάτι φαίνεται πολύ όμορφη, πάνω με το πολύ μεγάλη φορά, όσο μόλις ήταν μίντι μου, δεν μου έκανε, θα έπεφτε τελείως. Απλά ήθελα να σέντω με αυτό, ναι, δηλαδή. Απλά, εντάξει, είχα κάτι συγκρινό στο μυαλό μου, στην ουσία λίγο το πέτυχα. Αλλά εντάξει, μου αρέσει. Η Αλίνα πιστεύω ότι πειράχτηκε λίγο, γιατί κάναμε πάνω κάτω το ίδιο ντύσιμο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Εμένα δεν μου άρεσε να δω το ίδιο συνδυασμό που είχε κάνει η Κυριακή με μένα. Μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό για να είχε ενδιαφέρον. Το κολλέ πάρα πολύ, κοριτσίστικο, πανέμορφο και το προσωπάκι σου και το μακιάζ, όλα είναι τέλεια. Τα παπούτσια μου χαλάνε, γιατί λίγο δυσκολεύτηκες να πέρασε το περπάτημα. Θεωρώ ότι τα πήγα τέλεια. Δεν γλίστρησα, δεν παραπάτησα. Ήμουνα εκεί, αφοσιωμένη. Δεν φάνηκα ότι δυσκολεύτηκα σε κάτι. Δεν είχε κάτι που να δείξει στον δικό της, στον Άλεξ. Για να πει ο Αλέξης, αχ, κορμαρά μου όμορφη, αχ, σεξι μπόμπα. Πρώτη θα βαθμολογήσει η Σοφία, που εξόργησε την Κυριακή με τον υπαινιγμό της ότι αντέγραψε την Αλίνα, αν και συμφώνησε με την επιλογή του Ζιβάγκο. Την Κυριακή έβαλα 6. Όχι ότι είχε κάτι λάθος στο ντύσιμο, απλώς δεν πλησίασε αυτό το δημιουργικό με Ζιβάγκο το βράδυ. Μου έλειπε κάποια έμπνευση, κάτι περισσότερο. Είναι νέο κορίτσι, έπρεπε να προσπαθήσει περισσότερο. Επόμενη, Ελένη, που ενθουσιάστηκε με το σύνολο της Κυριακής, με μοναδική ένσταση τα παπούτσια. Την Κυριακή έβαλα 9, γιατί είχε ένα πάρα πολύ όμορφο σύνολο. Απλά το μόνο που δεν μου άρεσε ήταν το παλτό και τα παπούτσια. Τρίτη, η Αμάντα, που συμφώνησε με την επιλογή του κολλέ, αλλά βρήκε λανθασμένο συνδυασμό στο παντελόνι με τα παπούτσια και θα ήθελε διαφορετικό χτένισμα. Την Κυριακή έβαλα 4, γιατί δεν μου άρεσε το παλτό. Δεν μου άρεσε ο τρόπος που φόρησε το Ζιβάγκο χωρίς να το γυρίσει. Τα παπούτσια τα θεώρησα λάθος για αυτό το παντελόνι. Και το μοναδικό που βρήκα θετικό είναι το κολλιέ και τη τσάντα, ουσιαστικά. Και τελευταία, η Αλίνα, που είχε αντιρρήσεις για το παντελόνι και ενοχλήθηκε, διότι οι επιλογές της έμοιαζαν με τις δικές της, από ό,τι είπε. Επίσης, έκραξε για τα παπούτσια. Την Κυριακή έβαλα 5, γιατί το ντύσιμο της δεν ήταν δημιουργική, το Ζιβάγκο που ήταν το θέμα μας, και πολύ έμοιαζε το look στο δικό μου. Ίσως και να είμαι η shopping star της εβδομάδας, γιατί είμαι πολύ τσιμή στο θέμα, όπως ακριβώς το τσιβίκι. Το παντελόνι και τα ρούχα είναι όλα τέλεια. Για μένα είναι σούπερ. Νομίζω ότι δεν μπορεί με τίποτα να είναι η shopping star της εβδομάδας η Κυριακή. Μετά το σύνολο που είδα σήμερα θα εκπλαγώ δυσάρεστα. 6 στα 10 για την Κυριακή, που δεν δικαιούται όμως να πανηγυρίζει. Τουλάχιστον όχι ακόμη. Αφού θα περιμένουμε μέχρι την Παρασκευή για να μάθουμε τι βαθμό θα της βάλει η fashion expert Βίκυ Καγιά. Αύριο κάνει τα ψώνια της Σοφία, ενώ τώρα η Φιλιό θα δώσει χρήσιμες συμβουλές για μακιγιάζ. Για να είστε δημιουργικοί με Ζιβάγκο το βράδυ, θα κάνουμε ένα μακιγιάζ με χρώμα στα μάτια. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις σκιές Shadow Shots της νέας σειράς Distillery. Θα χρησιμοποιήσουμε την τυρκουάζ αυτή σκιά και με ένα flat πινέλο θα εφαρμόσουμε σε όλο το βλέφαρο. Οι συγκεκριμένες σκιές περιέχουν μεταλλικά στοιχεία και vegan ενυδατικά συστατικά, κάτι που τις κάνει πολύ βουτυρένιες. Ακριβώς επειδή είναι τόσο μαλακές, έχουν έντονη χρωματική απόδοση με ένα μόλις πέρασμα. Την ίδια σκιά θα την εφαρμόσω και στο κάτω βλέφαρο. Μουσική
Επειδή το ζιβάγκο είναι ένα συντηρητικό ένδυμα, έχουμε επιλέξει και εμένα τη συγκεκριμένη απόχρωση για να δώσει λίγο χρώμα στο μακιγιάζ μας. Με ένα πινέλο θα μαλακώσω τις άκρες της σκιάς. Όταν χρησιμοποιούμε μία τόσο έντονη σκιά, καλό θα είναι να βάζουμε ένα μαύρο μολύβι ή eyeliner για να κάνουμε το look λιγάκι πιο ήρεμο. Έτσι λοιπόν θα χρησιμοποιήσω ένα gel eyeliner. Αρχικά κατά μήκος των βλεφαρίδων και στη συνέχεια το επεκτείνουμε. Το eyeliner θα το βάλω και στην εσωτερική γραμμή. Και φυσικά με τόσο έντονα μάτια δεν μπορούμε να παραλείψουμε τη μάσκαρα. Θα χρησιμοποιήσω τη νέα μάσκαρα Last Up από τη σειρά Distillery. Η συγκεκριμένη μάσκαρα, χάρη στο μείγμα vegan κεριών που διαθέτει και τις καθαρές μεταλλικές χρωστικές ουσίες, δίνει πολύ έντονο μαύρο αποτέλεσμα. Επίσης, χάρη στο βουτσάκι με τις ειδικές αυλακώσεις, δίνει διπλάσιο όγκο από τη ρίζα μέχρι τις άκρες της βλεφαρίδας. Και φυσικά, σε μια βραδινή έξοδο δεν μπορεί να λείπει το highlighter. Θα εφαρμόσω στα ψηλά σημεία του προσώπου, δηλαδή στα ζυγωματικά, στους κροτάφους, πάνω από τα φρύδια ελαφρώς, το άνω χείλος και πολύ λίγο στην άκρη της μύτης. Και ολοκληρώνουμε το μακιγιάζ με τα χείλη. Θα ξεκινήσω με ένα μολύβι χιλιών. Επειδή τα μάτια είναι ήδη πολύ έντονα, τα χείλη μας θα είναι σε πολύ γήινους, απαλούς τόνους. Γεμίζω τα χείλη με ένα ματ nude κραγιόν. Και το μακιγιάζ της Αμάντας είναι έτοιμο. Fire again!